Καλημέρα από το Άστρος και Νουρία News. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Άστρου. Σήμερα εδώ έχουν έρθει δύο κυρίες από το ΚΕΘΕΑ, από το παράτημα του Ναυπλίου. ΚΕΘΕΑ, κύριε Ροξυπνό, συμβουλευτικό σταθμό Ναυπλίου. Ο σκοπός της επισκεφτείτε σήμερα εδώ ποιος είναι για την περιοχή μας. Ήθελα να συναντήσουμε το Δήμαρχο και το βοήθεια στο σπίτι και την κοινωνική λειτουργό εδώ της περιοχής. Να μοιράσουμε υλικό και να βάλουμε αφίσες και να μιλήσουμε με τον κόσμο σχετικά με τη λειτουργία του συμβουλευτικού σταθμού του ΚΕΘΕΑ Κύτταρο Οξυγόνο. Το ΚΕΘΕΑ Κύτταρο Οξυγόνο είναι το δίκτυο της Πελοποννήσου. Το ΚΕΘΕΑ γενικώς έχει σε όλη την Ελλάδα σταθμούς και προγράμματα. Είναι μια ενημέρωση να έρθουμε λίγο πιο κοντά στον κόσμο και να εξηγήσουμε για τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν και βοηθάμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων, ναρκωτικών, αλλά και τζόγου, αλκοόλ, διαδικτύου, με συμβουλευτική, τους ίδιους τους ανθρώπους βοηθάμε, αλλά και τις οικογένειές τους. Αυτά έτσι, εν περιλήψη. Πού μπορούν να σας βρουν τηλεφωνικά ή να έρθουν να σας επισκεφτούν ποιες μέρες και ποιες ώρες. Ωραία. Τα τηλέφωνά μας είναι το 27520-47251 και 27520-47270. Βρισκόμαστε στο Ναύπλιο, σε κεντρικό σημείο Ιωάννη Βαρβάκη 4, κοντά στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Υπάρχει δυνατότητα, εάν κάποιος και μέσω Facebook ηλεκτρονικά και μέσω email, να δώσουμε και το... Βεβαίως. Το email μας είναι το ccnavplio@kethea.gr και στο Facebook Συμβουλευτικό Κέντρο. Συμβουλευτικό Σταθμός Ναυπλίου και Θεά Κύτταρο Οξυγόνο. Αλλά το πιο εύκολο είναι να μας πάρει κανείς ένα τηλέφωνο και να δώσουμε και να κάνουμε τη... Ή μπορούν να απευθυνθούν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στο βοήθεια στο σπίτι, ή να τους παραπέμψουν στο... Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε κιόλας για να δικτυωθούμε. Η ανταπόκριση πώς την είδατε σήμερα του κόσμου εδώ με τα φυλάδια που δίνετε, ήταν ενήμερη? Ακόμα δεν έχουμε κάνει αυτό το κομμάτι, ωραία, ας πούμε, το να μοιράσουμε το υλικό στις καφετέρειες και να κολλήσουμε αφίσες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε σταθεί, γιατί βρίσκουμε συνέχεια ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση το θέμα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, αλλά η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε φως στην οικογένεια, στις δεξιότητες και στα καλά πράγματα που έχει. Δηλαδή η δική μας δουλειά δεν είναι, είναι το πρόβλημα είναι που είναι πάνω-πάνω, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν καλά στοιχεία. Ναι. Η οικογένεια έχει πολύ καλά πράγματα. Καλό θα ήταν με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς να γινόταν και μια ενημερωτική μερίδα έτσι για τους εφήβους που είναι στις μεγάλες τάξεις του Λυκείου Γυμνασίου, ώστε να έχουν και εκεί, γιατί και στην εφηβεία αρχίζουν όλα τα προβλήματα, έτσι. Φυσικά, ναι, και έχει πάρα πολύ να κάνει με το πόσο λειτουργική είναι μια οικογένεια. Και να πω κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα της χρήσης και εξάρτησης από τα ναρκωτικά και από... το τζόγο. Επίσης υπάρχουν και εξαρτητικές σχέσεις που μπορεί να είναι κάτω από το χαλί. Ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Αλκοολισμός, όλα τα συναφή, αυτά... Ότι το παν είναι το πώς χαιρόμαστε και οι αξίες της ζωής. Το ξαναβρήκα τι ήθελα να πω. Ωραία. Δηλαδή ότι σε αυτό στηριζόμαστε για να πάμε παρακάτω. Και αυτό αφορά και την οικογένεια αλλά και την κοινωνία. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για τις συμβουλές σας και... Ήταν λίγο, δεν ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δεν πειράζει, τα πρόβλημα. Θα ευχαριστήσουμε και εμείς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τη Δημοτική Αρχή και εδώ την Κοινωνική Υπηρεσία, γιατί μας υποδέχτηκαν από το πρώτο τηλεφώνημα με πολύ ανοιχτότητα και αμέσως υποστήριξαν τη δράση αυτή που θέλουμε να κάνουμε. Και να πούμε ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα και για τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, αλλά κυρίως και για την οικογένεια που αντιλαμβάνεται πρώτη ότι κάποια διαφορά υπάρχει στη συμπεριφορά, στον τρόπο ζωής. Το κοινωνικό στίγμα που υπάρχει σε τέτοια θέματα χρειάζεται να το αντιμετωπίσει κανείς, να το παλέψει και όντως να κάνει το πρώτο βήμα με τηλεφώνημο, με μια συνάντηση σε μια υπηρεσία εξειδικευμένη όπως είναι το ΚΕΘΕΑ. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.